Όταν σε ρώτησα τι να πω, μου λες πες ό,τι θέλεις. Οπότε πάνω σε αυτές τις γραμμές ξεκινώ. Καλημερίζω, χαιρετίζω, ευχαριστώ τους ομιλητές, στιλοβάτες του σημερινού τραπεζιού. Βλέπετε ότι είναι αμιγός Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μια σημειολογία ευγενής. Όχι ευγενική, ευγενής σημειολογία. Υπεύθυνος είναι ο Αλεξάνδρος. Στη διαφορική σας ερμηνευτική βάλτε ό,τι θέλετε πλην του γεγονότος ότι αποτελεί αξιολογική κρίση. Τα θέματα είναι δύσκολα, σύμπλοκα κλπ. Μιλήστε χαλαρά, χαλαρά. Μην τα λέτε όλα. Αν νομίζετε ότι κάτι δεν υπόθηκε, τα έχετε στο μυαλό σας και στο back slide. Backup slides. Οπότε όποιος νομίζει ότι κάτι δεν το είπατε, στη δευτερολογία απαντάτε. Μην με βάζετε να λέω σας παρακαλώ πολύ, τελειώσαμε και πέρασε η ώρα κλπ. Κύριε Στεφανίδη, σας παρακαλώ, εδώ έχετε εμπειρία τέτοια. Φύγατε από εκεί, έτσι. Εντάξει, χαρτίμ δε μεκ, αλλά να ξέρουμε και, και το μαέστρο. Γεια σου, Λευτέρη. Μπορεί να μην είναι πολύ στην αίθουσα ακόμα. Από τη σκοπιά μου την επιστημονική και τη χρονική, δύο κουβέντες σε σένα που τώρα ξεκινάς ή που τώρα ξεκίνησες. Καλώς τον κύριο Μεζίλη. Εσένα που τώρα ξεκινάς και έχεις τις δυσκολίες της ανηφοριάς και εγώ έχω τις δυσκολίες της κατηφοριάς. Εσύ που στηρίζεσαι στις μύτες, εγώ που στηρίζομαι στις φτέρνες, εσύ που πας επάνω και εγώ που πάω κάτω, μην ξεγελιόμαστε. Οδός άνω και κάτω μία και η αυτή σε μετάφραση. Ανεβαίνεις και κάπου κατεβαίνεις. Αυτό που για να αρχίσεις να κατεβαίνεις σημαίνει ότι έφτασες κάπου. Συνήθως μια κορυφή. Η κορυφή είναι εσωτερικό γεγονός, δεν είναι εξωτερικό. Μπορεί να συνδυάζεται και με την έξωθεν καλή μαρτυρία, αλλά μπορεί να είναι και αντιφήμη σε σχέση με το κλαίος. Δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζεται. Κορυφή είναι η αίσθηση που αποκτάς όταν λες μέχρι εδώ εγώ. Όχι από τεμπελιά, ούτε από εξάντληση, αλλά από αντίληψη βαθύτατη ότι οι στόχοι που έβαλες έγιναν ή κάποιοι δεν χρειάζεται να γίνουν γιατί θα είναι χαμένος χρόνος ή προσδιορίσεις τα μέτρα σου. Ουσιαστικά λοιπόν φτάνεις σε μια κορυφή όταν ξέρεις που σταματάς. Το κύριο μέρος των πενταλέπτου είναι δυστυχώς η δραματική κατάσταση με αυτό που λέμε επιστημονική γνώση που συγχαίεται με την αλήθεια. Αυτά που αντιλήφθηκα τα τελευταία 20 χρόνια, αφού πέρασε ο πρώτος ενθουσιασμός της μάθησης τεχνικών και εμπειρίας, βλέπω ότι είναι ένας καλός τρόπος να λέγονται πράγματα που δεν ισχύουν. Αυτός είναι ένας χώρος πια και επειδή συνήθως με λέτε αιρετικό, σας τα λέω με αγγλικά, γιατί τα ίδια λένε και οι άλλοι παντού. A failure of statistical thinking. Έχει επηρεάσει πανεπιστήμια, papers και τον τρόπο σκέψης. Ένα παραδειγματάκι. Δεν κάνω μια μελέτη να βρω αν ταιριάζει αυτό το φάρμακο εκείνο στην υπέρταση. Εδώ πια τα δεδομένα είναι αντίθετα τελείως. Πέρυσι δίναμε αυτό, γιατί αυτό έτσι πρέπει να είναι και φέτος τι είναι αυτό που κάναμε. Δεν το λες ποτέ, κάναμε αντίθετα τελείως. Δεν είναι απλώς λίγο διαφορετικό. Μην τρώτε γάλα, μην τρώτε γιαούρτια, μην τρώτε τυριά, λες και η πατρίδα μας έφτασε εδώ που έφτασε χωρίς όλα αυτά και λοιπά, κακό για την υγεία σας, για να μας πούν ποιοι τι θα πρέπει να τρώμε. Λοιπόν, 21 χώρες για να καλύπτεται και η εθνική διαφορά και τώρα κάνει καλό. Βέβαια κάνει καλό. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε τη μοναξιά της κόκκας, έπρεπε να προσθέσουμε και τη σκόνη του άλατος και της ζάχαρης.
μην τρώτε αλάτια, ανεβαίνει η πίεση, πας στη γειτονιά, γιατρέ, πολύ αλάτι ρίχνει στο φαγητό, έχουμε αλλοιώσει την ιδιοπροσωπεία μας λόγω της στατιστικής και δεν ξέρω τι άλλο. Ωμέγα 3 λιπαρά δεν σας κρατήσω, δεκαετίες ολόκληρες. Τώρα βέβαια έχουμε και την ασπιρίνη, τα ξέρετε. Αναρωτιέμαι αν ένας που έκανε ποδήλατο και έπαιρνε ασπιρίνη και κάπου έπεσε και έκανε ένα σοβαρό αιμάτωμα, δεν θέλω να το σκεφτώ στον εγκέφαλο, ας πούμε στο ισχύο ή στο γόνατο και χειρουργήθηκε, μπορεί να κάνει μήνυση απέναντι στην ιατρική ως ηθική αυτουργός. Αναρωτιέμαι, ξαναλέω. Αυτοί που πάνε με τις φτέρνες, νομίζω ότι οφείλουν να θυμούνται πια ότι δεν είναι μόνο αυτό η ιατρική. Να βρεις έναν τρόπο, πώς βέβαια, να ξεφύγεις από το δογματισμό των πραγμάτων και ακόμα χειρότερο και πιο δύσκολο, να αλλάξεις πρακτική όταν γύρω σου το ποτάμι πάει μονοκόμματα. Θεμελιωδώς στραβώ είτε η επιστήμη είτε η ερμηνεία της. Και αν συνεχιστεί έτσι, οι ασθενείς θα λένε καλά μας δουλεύετε, πέρσι λέγατε άλλα, φέτος λέγεται τα αντίθετα. Θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως διαφορά μεταξύ καλής επιστήμης και καριερισμού. Καριερισμός, στα ελληνικά θα το έλεγα, ο κύριος αναρχησίας, ας πούμε. Και φυσικά, μου αρέσει να σας λέω και κανένα ανέκδοτο που δεν είναι, είναι συνήθως γεγονότα. Το καθηγηταράς, βουλευταράς, μπρατσαράς, να μην τα πάρω όλα. Καταλαβαίνετε το πνεύμα με το οποίο μιλάω. Περπατάει λοιπόν, αφού είμαστε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Στεφανίδη, στην Τζιμισκή. Ρεμπούμπλικο, ομπρελοκρατών σαν μπαστούνι, καπαρντινούλα, την τσάντα τη δερμάτινη. Δεν φαινόταν λόγω καπαρντίνας, με στάση έτσι λόρδο δεσποτική. Και με μία βραδύτητα στο βηματισμό, δίκην κολποκυλιακού αποκλεισμού. Υπάρχει μια στραβή αντίληψη στον κόσμο ότι όποιος περπατάει αργά είναι και διανοούμενος. Λες και άμα τον πιάσει κόψιμο θα πάει αργά. Τον παίρνει μάτι ο Γιάννης από το απέναντι πεζοδρόμιο και αρχίζει να φωνάζει «Κυρ καθηγητά, κυρ καθηγητά». Δεν ακουγόταν τίποτα, αυτοκίνητα, φασαρία, κόρνες. Αρχίζει ο Γιάννης μέσα από τα αυτοκίνητα, σταματάει, ήθελε να τον βρει. Πάει απέναντι «Κυρ καθηγητά, κυρ καθηγητά». Δεν σας ξέρω, λέει. Λέει, μα ο Γιάννης. Λέει, είχα έρθει να με εξετάσετε. Και του λέει, μου είχατε πει, θα ζήσω 6 μήνες. Πέρασαν 6 χρόνια, κύριε καθηγητά, και είμαι ζωντανός, είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Και το επιμύθιο. Κάτι τέτοια κτίνησαν εσύ να ξεφτιλίζουν την ιατρική. Έχει σαρκασμό, αλλά έχει και πικράδα. Εσείς που ξεκινάτε, έχετε μάλλον να αντιμετωπίσετε αυτό. Το φόρτο της παραπληροφόρησης. Ξεκίνησε ως σοφία, έλεγε ο Έλιοτ. Έγινε γνώση. Η γνώση έγινε πληροφορία. Θα πρόσθετα πια fake news. Κάποιοι που διάβασαν πολύ, κύριε Στεφανίδη, βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Δύο παραδειγματάκια, γιατί μου αρέσει να παραλληλίζω τα συνέδρια, έτσι όπως κατάντησαν, ενδεχομένως όχι όλα, με την πασαρέλα της μόδας. Καλά, εδώ σας έχω στείλει τώρα τέτοια ερμηνεία του confirmation bias, δεν έχετε ξαναδεί, έτσι. Αυτοαναφορική, Αλέξανδρε. Το πολυθολωτική είναι από το θολούρα, έτσι. Μήπως έχουμε πολλούς θόλους στην εκκλησιά. Λοιπόν, αμάν, πρωινιάτικα,
Αυτή είναι μελέτη, οργανωμένη, περιποιημένη, εντυπωσιακή, εκθαμβωτική. Και εμένα τα μάτια της μ' αρέσουν, Αλέξανδρε. Γιατί δεν τολμώ να ομολογήσω ότι θέλω να προσκυνήσω σε γωνία 90 μοιρών. Εντάξει. Αλλά έχουμε και το μαύρο άσπρο, αδερφέ. Άντε, βλέπεις κάποια πέπρες, λες τι είναι εδώ, λες. Αυτό το προηγούμενο παράδειγμα, πέρυσι. Δώστε, φέτος μη δίνετε. Λοιπόν, γράφτηκαν τόνοι εδώ, έτσι. Σας παίρνω το παράδειγμα του μαύρου με άσπρο. Ψυχολογικές ερμηνείες, αντιρατσιστικές, πολιτιστικές, αντιδραστικές κλπ. Έρχεται όμως, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος που δεν καθυστερούσε όταν είχε να πάει κάπου με λεπτομέρειες, με τον γόρδιο δεσμό, η μακεδονική ιαχή, ακούστε την. Περιμένω γέλια. Τι δεν καταλάβατε ακόμα. Βασίλη, σωστά, Μιχάλη ζεις. Παοκτζής ήταν το παιδί, απλώς έπρεπε να το καταφέρει στη ζωή του. Αυτόν τον τρισευγενικό κύριο, τον γνωρίζω πόσο έκανα, 15 χρόνια. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Σας θυμίσω ότι του Ντοστογεύσκη τη ρίση ότι άμα από μια μεριά μου δώσετε όλη την αλήθεια του κόσμου και από την άλλη μεριά τον Χριστό, εγώ λέει θα πάω με τον Χριστό. Ο Κύριος, άμα, επειδή και αυτός ψάχνει την αλήθεια, άμα του δώσετε όλη την αλήθεια του κόσμου, την μια μεριά και την άλλη τη μουσική, θα πάει με τη μουσική. Να ακούσω confirmation. Πες το. Ναι! Έτσι, πράγμα. Και φυσικά το θέμα είναι ότι το αποδεικνύει. Μας έκατσε και βγήκαμε ζαβή και μας αρέσουν οι ωραίες γυναίκες. Όχι απλά οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες. Ναι, με την ευρύτερη έννοια της λέξης, οι ωραίες γυναίκες είναι η μουσική που μας αρέσει. Στεφανίδης, σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω, Στεφανίδη. Καλή σας συνέχεια. Στο live media θα τα δείτε καλύτερα και θα γελάσετε. Θα το βγάλεις εσύ. Πρώτος. Θα προχωρήσετε, Θύμιο. Μία τελευταία χάρη, Κώστα. Επειδή η γυναικολογία την έδωσα δύο φορές, θα προεδρέψεις εσύ στα κορίτσια και εγώ να πάρω τα παλικάρια. Οπότε θα προχωρήσουμε στους εκλεκτούς συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτα στην κυρία Ζακλαβάρα.